Η τρίτη και η τελευταία λύση που μπορούμε να παρουσιάσουμε και ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε τα ηλιοραπτιστικά είναι η νέα γεννήτρια της NSM, η Novo Sakarto, μια ιταλική εταιρεία, πασίγνωση στο κομμάτι των γεννητριών, η οποία μας βγάζει 220 V με 2,2 kVA και 3 εξόδους 12 V. Είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση στην ουσία σε σχέση αν μπορούμε να δουλέψουμε με ένα βενζινοκίνητο συγκρότημα τα ηλιοραπτιστικά, καθότι μας παρέχει σταθερές τάσεις και στις 3 εξόδους. Τρία μηχανήματα ταυτόχρονα, σταθερή τάση. Πανεύκολη και αυτή στην εκκίνησή της, και αυτή έρχεται με τον κινητήρα το Lia Long, ο οποίος, όπως είπαμε και σε προηγούμενα βίντεο, μετράει τα περισσότερα χρόνια παρουσία στην ελληνική αγορά. Τοποθετούμε εύκολα τα κροκοδυλάκια μας στο συν και στο πλην αντίστοιχα, είτε αν θέλουμε, βγάζουμε τα καλώδια τα κροκοδυλάκια και τοποθετούμε με φύς πόρνες μέσα στο για πιο εύκολη συνδεσμολογία. Ας το δούμε λοιπόν και πώς δουλεύει με αυτό. Με αυτή την επιλογή. Δεν το ορίζεται ούτε στο πυκνό, θα προχωρήσουμε το μηχάνημα, προχωρήσουμε και στα πιο πυκνά σημεία της ελιάς. Το βλέπουμε ότι συνεχίζουμε σταθερή ροφή. Ένα πρόβλημα. Μια τίμια λύση και ένα αξιόπιστο μηχάνημα.